Μα. Έλα αγάπη μου. Εδώ είσαι. Έρχομαι μέσα περίπου. Καλώς το κορίτσι μου. Είπαμε να μην έρθεις. Αγάπη μου, δεν θα σε φιλήσω. Μαμά. Απαγορεύεται. Δεν έμαθες τίποτα σήμερα. Με αυτά τα φυλάκια εμένα μου λείπουν και αγκαλίτσα. Υπομονή ρε μαμά, αφού είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, ξαναπάμε εκεί που ήμασταν... Παλιά. Παλιά και λίγο χειρότερα. Δηλαδή θα υπογράφω με χαρτάκι, θα βγαίνουμε έξω. Μάλλον ναι. Άλλο τι, όλα μαγαζιά κλεισμένα. Όλα τα μαγαζιά κλειστά, σούπερ μάρκετ θα πηγαίνεις πουθενά, θα σε σκοτώσω. Το ξέρεις αυτά. Ναι. Ό,τι χρειαστεί θα σου φέρνω εγώ. Εγώ έχω άδεια από τη θετική φωνή θα σου φέρω, για να... λόγω του street. Μπορώ να βγαίνω έξω ό,τι ώρα θέλω και θα σου φέρνω πράγματα. Ναι. Που έτσι κι αλλιώς σου φέρνω και πριν. Καλά, Αθηνά δεν μπορεί να βγαίνει, μπορεί και αυτή να με εκεί. Άμα δουλεύει, θα βγαίνει. Όχι, ώρες που δεν δουλεύει μπορεί να πάει να με ψωνίσει. Θα στέλνει μηνύματα. Ναι, μπορεί, μαμά. Όπως ήταν πριν, όπως την αφώνησε. Δεν θα τώρα, τι έγινε, πώς τα πέρασες. Εντάξει, με το χέρι μου ταλαιπωριέμαι λίγο. Το χεράκι πονάει τώρα. Αρκετά. Αλλά καλύτερα από πριν. Τι μαγείρεψες. Σήμερα έφαγα σούπα, ψαρόσουπα. Πού την βρήκες. Την έκαναμε χτες με τη Μαρία. Έμεινε κανένα πιάτο. Όχι. Η Μαρία το μαγείρεψε. Εντάξει. Και φάγαμε εμείς. Αλλά έχω φαγητό αν θέλεις. Τι. Πατάτες με κοτόπουλο. Εντάξει, θα μου δώσεις να πάρω σπίτι. Ναι. Εντάξει, θα πούμε. Ψωμάκι έχεις. Έχω ψωμάκι και φέτα. Μπράβο. Έχω πολλά. Ναι. Ο Τάσος τον πήρα τηλέφωνο και δεν μου απάντησε. Του έχει κλειστό το τηλέφωνο. Και ανησυχώ, έχω μέρες να με πάρει. Πόσες μέρες. 3-4. Γιώκος, πήρε ο Γιώκος και κάτι έπαθε. Ο γιος μου. Πώς θα γίνει. Καλά. Μόνο μια Άννα έχουμε. Εννοείται. Όχι αγάπη μου, έχουμε και άλλα παιδιά. Τη συζητάμε. Εντάξει, τώρα η αδυναμία υπάρχει. Εντάξει. Αλλά μην την εκμεταλλεύεσαι. Πες τάπα. Για πες. Έχω ραντεβού με έναν ηθοποιό. Ναι. Όχι πονηρό, όχι, δεν βάζω, εντάξει, δεν βάζω αποψίες. Πυρπασόπουλο τον λένε, αλλά τον ξέρεις φατσικά σίγουρα, αλλά δεν πάει το μυαλό σου τώρα, είμαι σίγουρη. Εκτός και αν θες να σου το δείξω το κινητό. Μήπως είναι αυτός που παίζει τώρα το έργο. Είναι, στο... Για και πες. Και θα με βγάλει για φαγητό για μια εκπομπή που κάνουμε στην τηλεόραση. Ναι. Αφιερωμένη στην κόρη σου. Όπα. Και θα πάμε να φάμε. Και θα κάνουμε συζήτηση και το συμπαθώ και πάρα πολύ. Είναι και ωραίο παιδί, αλλά... Γιατί δεν μπορείς να... Όχι, είμαστε αλλού και αυτό και αυτή κι εγώ. Α, ναι. Έχετε άλλο. Κάτσε να το πω τώρα, να το δείξω λίγο, γιατί είναι πολύ συμπαθητικός και καλός ηθοποιός. Δικό σας το θέμα. Το ξέρεις, σίγουρα μου έχεις... Μην το πιάσει. Α, ναι, μπράβο, αυτός. Ναι, κούκλος. Αυτός θα πει, ναι. Πολύ καλό. Σαββατοκύριακο κάτι έχουνε. I'd like to know if she had to go or if she made a point to. It's so hard to say. Is it always this way? Must every heart break like a wave on the bay? Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Άννα. Άργησα λίγο, Όχι, να χαρά είμαστε. Καλά είσαι. Καλά εσύ. Ωραίο μέρος, πολύ όμορφο. Λίγο μπαρόκ είναι, Όμορφο είναι. Επικίνδυνες σχέσεις και έτσι. Κάπως έτσι, κινηματογραφικό. Όλα καλά. Όλα καλά. Τέλεια. Θέλω να ξεκινήσω μια ερώτηση. Τι ρόλο έχουν παίξει οι γυναίκες στη ζωή σου? Αυτό που μου παίξει και σε σένα και σε όλους. Μας γεννήσανε. Τον πρώτο, εντάξει, σαν φύση εννοώ, η μητέρα, πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, μια φίλη που δεν την γνώριζα και μου βγήκε στα 13 περίπου. Τα πήγαινες καλά στο σχολείο? Ήμουν καλός μαθητής, δεν διάβαζα ιδιαίτερα. Από το σχολείο, από την παράδοση, τα έπαιρνα τα περισσότερα. Θυμάμαι στο χωριό πιο παλιά, δημοτικό και... Με βάζαν το βράδυ γιατί στρωματσάδα όλοι κοιμόμασταν, φτωχή οικογένεια. Και τους διάβαζα ό,τι μάθανα στο σχολείο. Τα πιο παλιά αυτά. Μετά στο γυμνάσιο είχαμε θεματάκια. Οι συμμαθητές πώς το αντιμετωπίζανε? Κοίταξε, παιδιά, είμαστε πολύ σκληρά όταν είμαστε παιδιά. Γιατί λέμε πάντα τα παιδιά είναι σκληρά και εμείς ήμασταν παιδιά. Και εμείς μπορεί να κοροϊδέψαμε ένα παιδί πιο ευτραφή, με γυαλιά. Σίγουρα θα το κάναμε. Αλλά όταν γίνεται επανειλημμένα και πισταμμένα και μάλιστα και από καθηγητές, όταν δεν βοηθούν αυτοί, και το είναι τι θυμάμαι, δηλαδή. Θα στα πάω λίγο γρήγορα γιατί είναι φουντωμένες οι μνήμες, ξέρεις, δεν φεύγουν ποτέ. Όταν έγραψα το βιβλίο, ο πρώτος τίτλος που είχα σκεφτεί ήταν μία φράση ενός καθηγητή στη χημεία. Ήταν η πρώτη ώρα συνήθως. Και μου λέει, είχα τηθεί, ήταν απόκριες. Εννοείται, το προηγούμενο βράδυ ήμουνα κοριτσάκι τυμένη, με κάτι αχυρένιες περούκες τώρα και της εποχής. Είχα πάει πλάκα και φορούσα ένα κραγιόν της μαμάς, το οποίο ήταν ανεξίτηλο, κάτι πράσινα ήταν, δεν ξέρω αν είσαι τόσο μεγάλος να το θυμάσαι, της μαμάς το κραγιόν, το οποίο δεν έβγαινε με τίποτα από το στόμα μου. Και λέω ο καθηγητής, λοιπόν, Κουρουπέ, λέει, πάλι κραγιόν φορούσες χθες βράδυ. Σε όλη την τάξη. Θέλω να σου πω ότι όταν τα παιδιά ακούν αυτό, τα κάνουν και αυτό το ίδιο. Και υπήρχε μια πλατεία, ο Άγιος Γιώργος, εκεί στην Ακαδημία Πλάτωνος, η οποία μου φαινόταν τεράστια. Που είναι και τεράστια, αλλά τότε μου φαινόταν που έπρεπε να την περάσω για να πάω στο σχολείο που ήταν από απέναντι. 15 στενά άλλαζα. Πλέον είχε γίνει αβάσταχτο. Και μετά εκείνη η τεράστια πόρτα πάλι του σχολείου, που φαίνονταν ακόμα πιο τεράστια. Πολύ πράγμα. Αφού τώρα σου λέω και φούτωσα λίγο, γιατί θυμάμαι ότι ήταν πολύ... Πλέον το σχολείο που τον λάτρευα μου ήταν αποκρουστικό. Δεν ήθελα να πάω. Και επειδή με κράζαν πάρα πολύ, εγώ... Ήταν κι άλλα δύο παιδάκια έτσι λίγο περίεργα. Ενώ το ίδιο στυλ. Και... Μας λέγανε άγγελο του Τσάρλι. 3 άτομα. Μετά από μια εβδομάδα, αν θυμάστε, το περιοδικό Μανίνα, έβγαζε κάτι χαλκομανίες. Και είχε τους άγγελους του Τσάρλι και το πήρα, το σιδέρωσε και το έβαλα σε ένα σιέλ που κάμισο από πίσω. Θέλω να σου πω, προκαλούσα, αφού με προκαλούσαν όμως. Δηλαδή ήθελα να τους δώσω να καταλάβουν. Έτσι νόμιζα, ότι ό,τι και να κάνετε εγώ. Ήταν η φύση μου αυτή. Είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος, ότι η φύση δεν κάνει λάθη. Εντάξει, μ' άρεσε πολύ η αρχαιολογία. Ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Δεν του συγχωρώ ποτέ που δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό. Αυτό το πράγμα μπορώ να πω ότι είναι έως και μίσος. Κοίτα, άφησα το σχολείο σε πολύ μικρή ηλικία, λόγω συνθηκών. Δεν μπορούσα να συνεχίσω, ενώ το ήθελα, ήμουν πολύ καλός μαθητής. Πήγα στην Ερμού τότε που ήταν η καλύτερη αγορά υφασμάτων, πολύ καλά υφάσματα. Πήγα εκεί και δούλεψα, ζήτησα δουλειά σαν αγόρι, γύρω στα 15, καλοκαίρι. Ήμουν πάρα πολύ φιλπρεπές αγόρι, ήταν πολύ έντονο αυτό που είχα μέσα μου. Δεν ήξερα τι ήταν. Πιστεύω ότι είμαι γκέι. Το επαναλαμβάνω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αισθανόμουν ενοχές, ενώ το κουβαλούσα. Πεσήματα από αφεντικά, παράπονα από πελάτες, σες, γυναίκες ήταν οι πελάτες συνήθως. Με διώχνανε, έφευγα. Αυτό. Μετά δούλεψα σε ένα τυπογραφείο, πάλι καλοκαίρι. Και ο αφεντικός, έτσι λέγαμε τότε, ο αφεντικός, μου την έπεσε σε μια τουαλέτα ενός ευθερφής κυρίως, που βρώμαγε πάρα πολύ. Να του κάνω τα κατανόμαστα. Έφυγα και από εκεί με κλάματα, παιδί ήμουν. Και μετά πήρα το δρόμο για την πλάκα. Η μαμά από πίσω μεταξύ, χωρίς να το ξέρω. Ιστορίες για γρίους. Στην πλάκα ήταν... Πώς είναι σήμερα το γκάζι. Η πλάκα ήταν το σημερινό γκάζι. Ήταν ένα χώρος για να βρεις ανθρώπους όμοιος με σένα, με τα ίδια ενδιαφέροντα, με τα ίδια θέλω. Οπότε βρήκα 2-3 μαγαζιά έτσι. Με τρανς άτομα, με τραβεστή όπως λέγαμε τότε. Δεν με βάζανε μέσα γιατί ήμουν και πολύ μικρό και πολύ μικροσκοπικό. Φόρμουν ακόμη πιο μικρό. Μπήκα με διάφορους τρόπους. Θαμπόθηκα, εντυπωσιάστηκα, βρήκα τον κόσμο μου. Σίγουρα πολλοί θα αναρωτηθούν τι δουλειά έχω εγώ σε αυτή την εκπομπή. Πιστεύω να καταλάβουν αφού τελειώσει η εκπομπή, αφού προβληθεί. Τι είναι ταυτότητα φύλου και τι είναι σεξουαλικός προσανατολισμός? Ταυτότητα φύλου έχουν όλοι οι άνθρωποι. Η ταυτότητα φύλου είναι η ταυτότητα του φύλου μας. Και δεν εννοούμε του φύλου μας από κάτω, ούτε του φύλου μας με γιώτα. Να κάνω και λίγο χιούμορ. Η ταυτότητα φύλου είναι αυτό που αισθανόμαστε. Αυτό που είμαστε μέσα μας. Αν η ταυτότητα φύλου του συνάδει με αυτό που αισθάνονται, είναι οκ. Okay. Η δική μου ταυτότητα φύλου δεν ταιριάζει. Το κοινωνικό με το που λένε, το βιολογικό με το κοινωνικό φύλο. Οπότε εκεί υπάρχει μία δυσαρμονία, να το πω απλά. Μία. Εγώ δεν φοβάμαι τις λέξεις, το έχω περίτρανα και δεν φοβάμαι τις λέξεις. Υπάρχει μία δυσφορία. Είναι μία δυσφορία. Είσαι σε ένα άλλο σώμα το οποίο δεν μπορείς να το διαχειριστείς όπως θέλεις. Δεν είναι δυσφορία αυτό. Γιατί μας χαλάει αυτή η λέξη. Σαφώς υπάρχουν οι άνθρωποι από πίσω που καιροφυλακτούν να πιάσουν την οποιαδήποτε λέξη και να την κάνουν τόσο έτσι ώστε να μπει σε ένα επιστημονικό βιβλίο σε σχιζοφρένεια και εγώ δεν ξέρω τι. Οκ, λίγο το έχουμε ξεπεράσει αυτά. Προχωράμε σε αυτό. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός πάλι είναι με ποιον αρεσκόμαστε να κάνουμε έρωτα, με ποιο φίλο. Άρα είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Όταν άκουσα στη ζωή μου πριν από 6-7 χρόνια ότι τρανς γυναίκα έκανε σεξ με γυναίκα, cis γυναίκα, έπαθα σοκ. Μου γκρεμίστηκε το σύμπαν. Κυριολεκτικά. Και εκεί κατάλαβα πόσο κακό είναι ένας άνθρωπος να έχει στερεότυπα. Πόσο κακό του κάνει. Και έφερε πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου, στη μνήμη μου, που μου κάναν κακό γιατί είχαν στερεότυπα παρόμοια. Διότι εγώ ήξερα από όλη τη γενιά μου ότι κάναμε την επέμβαση, τουλάχιστον την καθολική, γιατί πηγαίναμε με στις άντρες. Αυτή ήταν η σεξουαλική μας επιθυμία. Εκεί κατάλαβα ποια είναι η ταυτότητα φύλου και ποια... Εκεί το κατάλαβα. Σε ποια ηλικία συνειδητοποίησες ότι είσαι τρανς? Μεγάλη, γιατί τότε δεν ξέραμε τι είναι τρανς. Εγώ θεωρούσα ότι είμαι ένα ομοφυλόφιλο άτομο, αλλά καμία σχέση. Τι είναι Όταν ανακάλυψα ένα περιοδικό, γύρω στα 14 ήμουνα θησαυρός τότε. Είδα ένα περιοδικό με εξώφυλλο καλυστία τραβεστή, τότε, έτσι λεγότανε. Και κατάλαβα ότι αυτό είμαι. Αυτός είναι ο κόσμος μου, ότι είμαι τραβεστή. Και λοιπόν έρχεται αυτό το περιοδικό που λέω, ο Θησαυρός, και είχε τα πρώτα καλυστία του τραβεστή τότε, με το Πασόκ μαζί, με τον Αντρέ. Και βλέπω κάτι πλάσματα θεϊκά και λέω αποκλείεται, είναι ψέματα, δεν μπορεί να είναι αυτά. Μόλις το είδα αυτό ζωντανό, εντάξει, το ήταν, τελειώσαν όλα. Ή μάλλον αρχίσαν όλα. Δεν γινόταν να μην φορέσω γυναικεία ρούχα. Ήταν και είναι η φύση μου, ήταν η ζωή μου η ίδια. Και μάλιστα όταν η μαμά μου με είδε μετά που έκανα εξάμηνο που φύγα από το σπίτι, για μόνη μου δεν με διώξανε, για να μην τους φέρω σε πιο πολύ δύσκολη θέση, γιατί όντως τους είχα φέρει. Και μου λέει, μην ξαναβάλεις παντελόνι ποτέ, με τόσο ωραία πόδια. Όταν έκανε το μοντέλο Καλυστία, ήταν τόσο όμορφη. Πρώτη φορά είδα τέτοιο παιδί πάνω στα σανίδια. Λοιπόν, ήρθε κάποιος αστυνομικός μεγάλος, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν με μεγάλα γαλόνια, και μου πιέσε το χέρι και μου το φίλησε και μου λέει: «Συγχαρητήρια κυρία μου με την κοπελάρα που έχεις». Με συγκίνησε τόσο πολύ εκείνος ο άνθρωπος, που εκείνη την ώρα ένιωθα πολύ ψηλή και πολύ μεγάλη. Τι σου έδινε δύναμη να διαχειριστείς όλη αυτή την κατάσταση? Ένα πείσμα, Γιώργο, που δεν το έχω ακόμα. Δεν το έχω βρει από πού πηγάζει. Πείσμα, όχι... Σίγουρα είναι εγωισμός. Σίγουρα είναι το εγώ μας. Σίγουρα είναι... ό,τι έχω πάρει το σπίτι μου. Όταν ήμουν γύρω στα 15, με μια σχέση, έτσι ας την πούμε, που είχα τσακωθεί και έκλαιγα, άκουγα Μπάρμπαρα Στράιζον πολύ, μου χτυπάει την πόρτα και μου λέει ότι ξέρω τα πάντα. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Έκλαιγε βέβαια. Και μου λέει: «Θέλω δύο πράγματα από σένα. Να μην μπλέξεις με ναρκωτικά και να μην με διώξεις από κοντά σου». Συγκινούμε κάθε φορά που το λέω αυτό, γιατί είπε να μην τη διώξω εγώ. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή για έναν αγράμματο άνθρωπο. Ο μπαμπούλης, σου λέω, δεν περνάει. Τον είδα στον ύπνο μου. Άλλη αγκαλίτσα και προχωράγαμε. Αγκαζέ εγώ από πίσω το χεράκι μου. Μονίμως. Ναι, και αυτός από πάνω, έτσι από το λαιμό με είχε πιασμένη. Και πηγαίναμε. Σε έφτανε. Πολύ ωραία. Έλα τώρα, είδες. Τη χτύπησε την καμπανιά. Αυτή εγώ που σε έκανα ψελή. Δίμετρη. Έπρεπε να γυναίαμε. Ο μπαμπάς μας πέθανε το 2018, αρχές 22 Γενάρη. Μου λείπει πάρα πολύ. Να μην σας πω ότι κάθε βράδυ τον βλέπω στον ύπνο μου, τουλάχιστον μέσα στα 3 χρόνια, να μην τον είδα 10 φορές. Κάθε βράδυ είναι μαζί μου. Με συντροφεύει και δεν μου λείπει τουλάχιστον το βράδυ. Αλλά με επισκέφτονται τα παιδιά μου, τηλέφωνα με παίρνουνε, με δίνουν κουράγιο, να ξεχνάω, με βγάλανε με το ζόρι τα ρούχα τα μαύρα και πάντα θέλω να χαμογελάω. Είχα την τύχη να έχω έναν πατέρα, γιατί τον έχασα πρόσφατα. Πολύ καλό άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ πονεμένος. Ορφανός, βρήκε στη μαμά μου τα πάντα. Οπότε ό,τι και να του λέει η μαμά... Θυμάμαι μια φράση που του είχε πει, εκείνη την περίοδο πάλι. «Εάν φέρεις σε δύσκολη θέση το παιδί, εσύ θα φύγεις και όχι αυτό». Στην αρχή βέβαια φοβήθηκα, πώς να το πω. Μια τέτοια μεγάλη πληγή, να το πω στην αρχή, αλλά και πόνος για τον μπαμπά. Ξέρεις τώρα να γεννάς ένα παιδί και να είναι κάτι άλλο. Αλλά τον απείλησα εδώ που τα λέμε, τον άντρα μου. Τον είπα, θα σου πω κάτι, αλλά θα με ορκιστείς στη ζωή μου, γιατί με αγαπούσε πάρα πολύ ο άντρας μου. Και θα ορκιστείς στη ζωή μου, εάν δεχτείς αυτό που θα σου πω. Εάν δεν το δεχτείς, θα φύγεις από κοντά μου. Μου λέει, πες μου. Λέω, έτσι και έτσι, λέω, το παιδί μας έχει πάρει ένα δρόμο που δεν ξέρω τι θα πει ο κόσμος και αυτά, εγώ όμως το δέχτηκα. Ό,τι και να είναι. Θα το δεχτείς κι εσύ. Ή αν δεν το δεχτείς, θα σου μαζέψω τη βαλίτσα και θα φύγεις. Μου λέει, μαζί σου. Μ' αγκάλιασε, κλάψαμε πολύ. Φώναξα και τα αγόρια μου ύστερα και την κοπέλα μου, την άλλη την Αθηνά, και αγκαλιαστήκαμε όλοι μαζί και κλαίγαμε για αυτό το θέμα. Και χαρά και λύπη. Χαρά γιατί δέχτηκε ο σύζυγός μου την Ανούλα μου όπως ήτανε, την αγκάλιασε, τη φίλησε, και αυτό ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μένα, γιατί δεν θα χανα τον άντρα μου, γιατί θα φεύγε και θα είναι άλλη πληγή. Και γι' αυτό ήτανε χαρά από τη μια πλευρά. Από την άλλη μεριά κλαίγαμε για το τι συμβαίνει. Σιγά σιγά όμως το περάσαμε. Είχα μιλήσει μαζί της. Και μου λέει η μαμά μου, για να πάω βόλτα πρέπει έτσι να ντυθώ. Κοπέλα. Πρέπει να βγω έξω. Έτσι νιώθω, έτσι είμαι. Θα με δεχτείς, ναι ή όχι? Την άφησα, ντυνότανε, έφευγε. Ερχότανε, τη δεχόμουνα. Και εγώ και ο μπαμπάς της και όλα. Ήταν λίγο δύσκολο, να μην λέμε τώρα ψέματα. Και για την κοινωνία, και για το σόι μου όλο, και ειδικά για μας. Αλλά σιγά σιγά την αγάπησε και ο κόσμος, την αγάπησε και η γειτονιά μου και το σόι μου και είμαστε μια χαρά. Και προχωράει το κορίτσι μου όπως είναι. Πώς αποφασίζεις να εργαστείς στον χώρο του σεξ? Δεν τα αποφάσισα να εργαστώ στη Λεωφόρο Σύγκρου, ας πούμε, τότε. Ούτε πιστεύω κανένα παιδί στα 15 του έχει όνειρο να κάνει μια τέτοια δουλειά, χωρίς να την κατηγορώ. Μπορεί να υπάρχουν και παιδιά που θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά και σίγουρα υπάρχουν, αλλά όχι παιδιά, θεωρώ, είναι λάθος, δεν θα έπρεπε. Αυτός ο δρόμος είναι η μεγαλύτερη σιρήνα και ο μόνος χώρος που σου δίνει χώρο να μπεις, να δουλέψεις, να βγάλεις χρήματα, να επιβιώσεις, να ζήσεις, να περάσεις ωραία. Άσχημα, όλα τα έχει. Μεγάλο σχολείο. Αλλά δεν είναι επιλογή. Από τη στιγμή όμως που είδα ότι δεν γίνεται αλλιώς, αυτό είναι, αυτό έχεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, το έκανα όσο καλύτερα μπορούσα, όχι μόνο το επάγγελμα και το όλο, γιατί είναι τρόπος ζωής πια μετά, είναι όλη η ζωή αυτό. Κάτι γυάλιζε παράδοξα στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Ένα παλιό ντεσεβό ήταν, αν μη τι άλλο. Δεν έπρεπε να γυαλίζει κάτι εκεί πάνω. Κι άλλο μαχαίρι σκέφτηκε, κοιτώντας το ανάμεσα από τα μαλλιά της. Γιατί μπήκε η χαζή στα αμάξι του, αφού κάτι δεν της πήγαινε καλά στο λησμερίσι. Ήταν φρέσκια η εικόνα της Σόνιας, πεταμένη στα βράχια της, βουλιαγμένης από κάποιον μανιακό. Το πρωτοσέλιδο της ήρθε καθρέφτης μπροστά της. Δεν γινόταν να μην σταματήσει μπροστά της κανείς εκείνο το βράδυ. Είχε αποθρασινθεί. Είχε προκαλέσει κομφούζι στον παράδρομο της Συγκρού. Κατάξανθη πια, εξαιρετικά μαυρισμένη, με ένα κορμί που πολλές γυναίκες το ζήλευαν, μόνο με λευκά εσώρουχα και κάτι σαν εσάρπα να κρέμεται από τον ώμο της, για να μπορεί να μπει και να βγει από το σπίτι της. Αν ήταν στο χέρι της, δεν θα το φορούσε ούτε αυτό. Τόσες δεκάδες αυτοκίνητα, σε αυτό βρήκε να μπει. Το διασκέδαζε όμως. Υπήρχαν βραδιές που το διασκέδασε πάρα πολύ. Έτσι ήταν και εκείνη η νύχτα. Ένιωθε πολύ όμορφη. Το είδε στον καθρέφτη της, της το είπε ο ταξιτζής, το άκουγε από κάθε οδηγό ή συνοδηγό που σταματούσε μπροστά της. Και αυτή να κάνει πασαρέλα και να χτυπάει το ψηλό τσόκαρο στο πεζοδρόμιο. Τακατούκα, τακατούκα. Τον λάτρευε αυτό το θόρυβο. Πόσο πάει? Σαν αντίλαλος έφτανε στα αυτιά της χιλιοεπομένη φράση. Ό,τι ήθελε έλεγε, ούτε που θυμόταν. Όλο και περισσότερο ανέβαζε την τιμή. Δεν είχε σκοπό να δουλέψει. Να ξορκίσει το πεζοδρόμιο γούσταρε. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Της άρεσε όλο αυτό το πανηγύρι απόψε. Κάποιος τρελός θα βρισκόταν και θα τα έδινε. Και τα έδωσε. Και ήταν και τρελός. Το γράψιμο τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου? Χτυπάς κάτι τη ζώνη τώρα, θα πιω λίγο κρασί. Συνεχιάζω. Εσύ πάντα έγραφα, σαν κολτσάκι με ρολόγια, έχω ακόμα. Και θέλω να πω πάντα μου άρεσε το γράψιμο. Έχω ένα λυρικό τρόπο να γράφω κάπως περίεργα. Άρεσε. Με πλησίασε με πολύ ωραίο τρόπο ο κύριος Θεοδωράκης ο Σταύρος, όσο είχε το Πρόταγκον. Μου πρότεινε να γράφει και εμπειρίες, όχι μόνο για αυτό το θέμα, γενικά την προσωπική μου, έτσι, ματιά για πολλά πράγματα. Είναι σαράκι μεγάλο, πολύ καλό. Νομίζω ότι έχω στερέψει λίγο. Και το τελευταίο εξάμηνο, οχτάμηνο, μου είχε βγει ο Πικάσο από μέσα μου, όχι στο αντρικό, μην το πιάσουμε από εκεί, στο καλλιτεχνικό του. Κάνω διάφορα, έτσι, ζωγραφίζω με κάποιες τεχνικές περίεργες, λίγο πιο abstract πράγματα, με τα πιο έπιπλα. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην μου φύγει, γιατί μπορώ να το κάνω και επαγγελματικά. Η τέχνη γενικά με ανακουφίζει, είναι πιο σωστή λέξη. Νομίζω, με ανακουφίζει. Έτσι με κάνει και ξεχνιέμαι. Το διάβασα και πόνεσα πάρα πολύ. Αυτός είναι ο πόνος ο μεγαλύτερος, το βιβλίο. Δεν μπορώ. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Το ένα θα σας πω μόνο, που την είχε δέσει κάποιος από το αυτοκίνητο και την τράβαγε γυμνή στον δρόμο. Αυτό με συγκλώνησε πιο πολύ απ' όλα. Πόνεσα πολύ. Και το παιδί μου πόνεσε πολύ. Σίγουρα όμως όταν έγραψα αυτό το βιβλίο, την αυτοβιογραφία μου, κομμάτια αυτής, αναπαριστώντας και μια εποχή που είχα την ευτυχία να ζήσω αυτή την τεράστια μετάβαση στην κοινωνία από το 80 μέχρι το 2000, εκείνη η 20η ήταν για πολλούς λόγους σημαντική για όλους τους ανθρώπους. Αυτό είχα πει και στον πρόλογο. Μια μητέρα να έρθει να μου πει «Σε ευχαριστώ» και να σωθεί ένα παιδί, εγώ είμαι σούπερ. Ήρθαν πολλές μητέρες. Έχω πάει σε μια συνέντευξη που είχε Ανούλα μου σε ένα θέατρο και άκουσα μια μητέρα που μίλαγε με το γιο της και ήταν μέσα στη σκηνή. Και μίλαγε με περηφάνεια για το παιδί της. Άλλο τόσο κι εγώ. Πολλές θέλω να συναντήσω μητέρες και να το συζητήσουμε αυτό. Εγώ σε χωριό γεννήθηκα, αλλά νομίζω ότι πάω σύμφωνα με την νεολαία. Με τα παιδιά μου ήθελα να είμαι φίλη και όχι μάνα. Να μου λένε τα μυστικά τους, τον πόνο, τη χαρά τους, όλα τα μοιραζόμουν. Τώρα για τις μανούλες άλλες θέλω να ακούσουν τα παιδιά τους, να τα μαζέψουνε στην αγκαλιά τους, στο σπίτι τους, να τους βοηθήσει να πάνε παρακάτω, να ζήσουν καλύτερα. Γιατί υποφέρουν πολλά παιδιά στους δρόμους. Απόγνωση όταν ένιωσα το δεύτερο μαχαίρι στο σβέρκο της. Ίδρωσε από το φόβο της. Έψαχνε απεγνωσμένα το χερούλι της πόρτας πίσω από το κορμί της. Δεν μπορούσε να το βρει και θυμήθηκε γιατί γελούσε όταν μπήκε στο αυτοκίνητό του. «Είναι από την άλλη μεριά ηλίθια», είπε στον εαυτό της και κάθισε στα γόνατα του συνοδηγού δίθεν για να βολευτεί. Μουγκριτά και τριζόνια. Και ένα χέρι να της πρόχνει το κεφάλι, να πνίγεται και έτρεχαν ποτάμια τα μάτια της από το πνίξιμο. Δεν υπήρχε όμως χώρος για συναίσθημα, προτεραιότητα η ζωή. Και το βρήκε. Το πάτησε με πολύ δύναμη και με το πόδι της έσπρωξε την πόρτα που και πάλι της φάνηκε περίεργο το άνοιγμά της. Αλλά τώρα δεν γελούσε. Άπλωσε το χέρι της στο αμάξωμα και πετάχτηκε έξω με τα χέρια στο χώμα, σχεδόν μπρούμητα. Αστραπία της άρπαξε τα πόδια και την τραβούσε προς τα μέσα, βρίζοντάς την συνέχεια. Σαν το αγρίμι προσπαθούσε να γραπωθεί από το χώμα και το χαλίκι. Άρχισε να τσούζουν πολύ τα χέρια της, μα δεν σταματούσε να προσπαθεί να ξεφύγει από τα δικά του. Το baby oil που έβαλε στο κορμί της εκείνο το βράδυ για να φαίνεται πιο όμορφο το μαύρισμα, μαζί με τον υδρότο του φόβου, την έσωσαν. Του γλίστρισε. Του έμεινε το ένα πέδιλο στο χέρι, ανασηκώθηκε και άρχισε να τρέχει, κουτσένοντας με ένα τακούνι. Με τα άσπρα εσώρουχα να φωτίζουν στο φεγγαρόφωτο και τις ομόνες άρπα να νεμίζει. Έτρεχε στα τυφλά. Δεν έβλεπε και πολλά πράγματα. Την άγρια φωνή του άκουγε εξωπίσω της και παίρνε δύναμη να φύγει πιο μακριά. Ένιωθε ήδη να κατηφορίζει η γη. Δεν το βλέπε. Το ένιωθε. Φοβόταν να σταματήσει να βγάλει και τ' άλλο πέδιλο. Και αν την έφτανε, σκίζονταν τα πόδια της από τα πουρνάρια και τους θάμνους. Αίματα έτρεχαν από τα χέρια της και έτρεχε. Άκουσε από μακριά το αυτοκίνητο να παίρνει μπροστά. Άνοιξε κι άλλο το ρυθμό της. Πολλά μέτρα μακριά βλέπει ένα μοναχικό φως. Έτρεχε πια σαν παλαβή. Και φώτα αυτοκινήτου. Κάποιος είχε γυρίσει σπίτι του, στη μέση του πουθενά. Ο άγγελός της. Άρχισε να φωνάζει. «Βοήθεια, βοήθεια, σας παρακαλώ, κάποιος κυνηγάει να με σκοτώσει». Σίγουρα δεν είχε δει πιο λόκο το θέαμα ο άνθρωπος. «Τι έπαθες, κορίτσι μου, έλα να σε πάω στο νοσοκομείο, έχεις αίματα πάνω σου, ποιος σου το έκανε αυτό? Σας παρακαλώ να με πάτε στο σπίτι μου, δεν έχω τίποτα, γδαρσίματα, είναι από τα χαλίκια που έπεσα». Τον χιλιοπαρακάλεσε να μην την πάει στο νοσοκομείο. Ήθελε τη φωλιά της. Την άφησε δύο στενά από το σπίτι της κοντά στον Αγιο Σώστη. Περίμενε τον Κλειδαρά για μισή ώρα στο δρόμο. Όπως το πανί τυλιγμένο γύρω της, ματωμένη, με κουρελιασμένη ψυχή. Απόψε έχασε μια μάχη, αλλά κέρδισε τη ζωή της. Πέρα δόθε πήγαινε περιμένοντας το σκοτάδι, χωρίς τσιγάρο στα δάχτυλα. Πάνω κάτω μπροστά από την πολυκατοικία. Τάκα σιωπή, τάκα σιωπή, με ένα τακούνι. Η επιλογή της εγχείρησης ήταν μια δύσκολη απόφαση? Καθόλου. Το σημείο αναφοράς στην Κασαμπλάνκα τότε. Ο δόκτωρ Μπυρού που ήταν από τη Γαλλία, χειρούργος στη Γαλλία, απογορευόταν. Τον εξόρισαν στο Μαρόκο που ήταν γαλλική επικία, βοηθούσε η γλώσσα, ήταν και κοντά και εκεί κρυφά το έκανε, αλλά όλοι ξέρουν. Δηλαδή, μόλις πήγα εκεί και είπα στο ταξί, Δόκτωρ Μπυρού, με πήγε κατευθείαν ο Μαροκινός. Βρήκα τον εαυτό μου, βρήκα τη σεξουαλικότητά μου. Μέσα σε οίκους ανοχής, ακούγεται το ξύμορο. Εκεί είσαι ελεύθερος άνθρωπος, και εσύ και ο άλλος. Ειδικά αυτός που πληρώνει, αλλά είναι άλλη κουβέντα αυτή. Μου άφησε πολλές δυσκολίες να εκφραστώ μετά, έξω από αυτό. Και όταν ανακάλυψα ότι η Άννα πάει να γίνει αυτό το πράγμα και στην καθημερινότητά της, εκεί χτυπήθηκα πολύ με τον εαυτό μου. Ήμουν στη Βέρεια τότε, αποκλεισμένη σε κάτι χιόνια. Στα σπίτια ήταν έξω από την πόλη τότε και ακόμα. Και έμεινα 3 μήνες ολομόναχη. Χτυπήθηκα πολύ άσχημα, αλλά μου έκανε καλό, γιατί άρχισα να βλέπω όλους τους ανθρώπους σαν χρήμα. Και δεν μ' άρεσε έτσι. Καθόλου. Καθόλου όμως. Ήμουνα στα μπουζούκια στο 14, αν το έχετε ακουστά εσείς πιο νέοι. Σκυλάδικο του κερατά. Εννοώ πολύ δεύτερο. Πολύ κέφι βέβαια, πολλά λεφτά εκεί. Πολλά... Μετά τη δουλειά μαζευόμασταν πολλά κορίτσια. Μπαλέτα. Ήρθε πελάτης, άντρας, με πλησίασε, μου έδινε τότε 500.000 δραχμές να πάω μαζί του σε ένα ξενοδοχείο. Δεν πήγα. Και δεν το παίζω ηθική, δεν έχει να κάνει με ηθική. Ήταν το πιο δυνατό παράδειγμα που θυμάμαι για να κάνω το διαχωρισμό ότι τώρα δεν είμαι αυτό. Και μάλιστα επειδή δεν μπορώ να πω τη λέξη, αλλά ταιριάζει με το Άννα, το έκανα και ρήμα εκεί και του το είπα. Τώρα είμαι η Άννα. Και το τήρησα σε όλη μου τη ζωή. Μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι μία γυναίκα που εργάζεται στο σεξ είναι ό,τι πιο φεμινιστικό υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Όταν μπορείς να κάνεις το σώμα σου ό,τι θέλεις, είσαι όσο πιο φεμινίστρια γίνεται. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι ξεκάθαρα η πλήρης ελευθερία του σώματος. Αυτό δεν είναι ο φεμινισμός. Έτσι νόμιζα. Και το τρανς κίνημα και το φεμινιστικό κίνημα σαφώς έχουν κοινά σημεία και πολλά όμως που τα χωρίζουν. Ο διαχωρισμός, επιμένω, έρχεται από το φεμινιστικό κίνημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα πρώτα κύματα του φεμινισμού, που δεν θεωρούν καν γυναίκες τα τρανς άτομα, ούτε καν τρανς γυναίκες δεν βάζουν τον όρο, που θεωρούν όλες τις εργαζόμενες στο σεξ θύματα του ίδιου του εαυτού, χωρίς να ρωτήσουν κανένα άτομο από αυτά, αν είναι θύματα, αν είναι επιλογή, όλα αυτά που λέγαμε πριν περί τράφικινγκ και επιλογής. Και αυτό ακριβώς είναι το παλιό φεμινιστικό κίνημα. Είναι κάθετο και οριζόντιο. Και είναι κακοποιητικό πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεται. Δυστυχώς. Ενώ σήμερα υπάρχει τεράστια διαφορά. Πάρα πολλές ομάδες ευτυχώς διαχωρίστηκαν. Πολλές προσκλήσεις για ομιλίες που δεν γνωρίζουν, ας πούμε, θέματα τρανς ή ακόμα και την εργασία στο σεξ. Πάρα πολλές, όχι προσωπικά μόνο σε μένα. Γίνονται πολλές διεργασίες. Ζυμώνονται πολύ τα πράγματα. Έχουν θέληση να μάθουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το όνομα Άννα πώς προέκυψε? Ναι, παιδική φίλη στο σχολείο. Στο χωριό. Τι καλύτερη. Πολύ αστείο κορίτσι. Πολύ χιούμορ, απίστευτο. Υπάρχει, ζει. Ναι, η Ανούλα ήταν πολύ χαρισματικό πλάσμα. Και... Είναι και ένα ρομαντικό όνομα. Πολύ τραγουδισμένο. Όλα τα σκέφτηκα τότε. Είναι πολύ όμορφο, να κάνεις έρωτα με αυτόν που εσύ επιθυμείς. Οπότε το ανάποδο ή το αντίθετο ή αυτό που συμβαίνει χωρίς αυτό δεν είναι και τόσο καλό. Θέλει πολλή δουλειά για να μην σε βουλιάξει. Διότι όταν κάνεις σεξ με έναν άνθρωπο έρωτα, όπως θες πες το, που δεν τον επιθυμείς και έχεις αντάλλαγμα, πώς λέγεται αυτό? Τι σχέση για να είναι γάμος, αν είναι σε μια πολύ ακριβή κρεβατοκάμαρα, αν είναι σε ένα κόκκινο δωμάτιο, αν είναι στο σπίτι σου, αν είναι στο δρόμο, σε ένα αυτοκίνητο, σε μια καβάτσα, στο λαιμό, οπουδήποτε. Έχει αντάλλαγμα. Δεν σου δίνει εκείνη την ώρα το αντάλλαγμα. Λογικά, στο δίνει αλλιώς, αλλά δεν πάβει να είναι μια συναλλαγή. Οπότε είναι σχεδόν το ίδιο, ίσως και χειρότερο, δεν μπορείς να ξεφύγεις από εκεί. Ενώ μια γυναίκα που κάνει αυτή τη δουλειά, ένα άτομο που κάνει αυτή τη δουλειά, μπορεί να το πετάξει πίσω το πενηντάρικο, το οποιοδήποτε και να φύγει. Only the strong survive. Only the strong survive. Only the wrong relive their lives. We've been here 1,000 times. Έλα μωρή, τι κάνεις? Καλά είσαι, δεν σ' ακούω πολύ καλά. Και ποιος είναι καλά θα μου πεις τώρα? Ναι, κι εγώ στη μάνα μου ήρθα λίγο να τη δω, γιατί νομίζω θα κάνω πολύ καιρό να τη δω και δεν θέλω να το χωνέψει με τίποτα. Πάλι καιράκια να είσαι. Ναι, αγάπη μου. Καλά. Love is a sickness cured by time. Bruises all and I'll be nine. Love is a sickness cured by time. Άντε ρε μαμά, να είσαι εδώ λίγο. Έρχομαι. Πες μου λίγα λόγια για το Red Umbrella. Λίγα λόγια δεν μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω πολλά. Ας πούμε, ποιος είναι ο σκοπός του. Κοίταξε, είναι ένα παγκόσμιο κίνημα το Red Umbrella. Το Athens σημαίνει ότι είναι στην Αθήνα. Υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Είναι κίνημα, δεν είναι σωματείο, η οργάνωση ή οτιδήποτε. Είναι κίνημα των ίδιων των εργαζομένων στο σεξ, στο εξωτερικό, που απαιτούν τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα τα εργασιακά. Κυρίως. Και τα ανθρώπινα φυσικά, ως προς το στίγμα και όλα τα υπόλοιπα. Είχε τη φανή ιδέα λοιπόν ο Γιώργος Πυρπασόπουλος από τη Θετική Φωνή να φέρει στην Ελλάδα αυτό ως σκέψη. Κέντρο ημέρας είναι στην ουσία, που φιλοξενεί για εκείνες τις ώρες συγκεκριμένο πληθυσμό, αυτόν που αναφέρουμε, χωρίς να γνωρίζουμε φυσικά τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γιατί είναι κοντά 5,5 χρόνια τώρα αυτή η ιστορία. Θεωρούσα και είχα πολλά προβλήματα στη ζωή μου λόγω της εργασίας. Όταν πήγα στην Ομόνια, στο Βόθρο της Αθήνας και στη συμβουλευτική που έκανα και στις εκπαιδεύσεις και σε όλα αυτά, προετοιμαζόμουν για κάτι πολύ δυνατό που δεν το ήξερα. Φανταζόμουν, ήξερα ότι με αυτά που έχω ζήσει, που έχω δει, που έχω βιώσει, τα έχω δει όλα στη ζωή μου. Εκεί δεν ήμουν πριγκίπισσα που λένε. Και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπα όταν γύρισα σπίτι μου εκείνο το πρώτο βράδυ, μετά από ιστορίες που άκουσα. Πολύ δύσκολο να βγαίνουν από αυτούς τους ανθρώπους. Είσαι βασίλισσα, σκάσε. Προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε αυτό τους ανθρώπους που είναι από όπου μπορείς να φανταστείς, σε όποιο σημείο μπορείς να φανταστείς. Πολλές δεν ξέρουν ότι μπορούν να βγάλουν άδεια, π.χ. να δουλέψουν. Πολλές δεν ξέρουν ότι μπορούν να βγάλουν ταυτότητα που την έχουν χάσει. Κάποιες είναι άστεγες, κάποιες έχουν παιδιά και δεν τα βαγραπάζαν στο όνομά τους, γιατί φοβόντουσαν ότι τους θα πάρουν. Κοινωνικό κράτος και όλο αυτό που υπάρχει. Υπάρχει τεράστιος στιγματισμός, τεράστια προβλήματα, τεράστια. Φανταστείτε ένα πράγμα θα πω μόνο, γιατί μην πλατιάσω, γιατί τώρα δεν μπορώ να μιλάω ατέλειωτες ώρες. Τρανς άτομο από το Πακιστάν, άστεγη, οροθετική χρήστρια. Τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Εκεί δεν υπάρχεις, εκεί είσαι μηδέν. Νιώθεις ανήμπορος, νιώθεις ενοχές. Έχω αυτό το κακό, όμως πρώην έναν άνθρωπο πιο ευάλωτο από μένα νιώθω ενοχές. Γιατί εγώ να έχω προνόμιο. Φυσικά ιεραρχείς. Αλλά πόση δύναμη να βρει ένας άνθρωπος να ξεκινήσει, να σταματήσει τι. Και είναι και τόσο χάλια το σύστημα στην Ελλάδα. Αν θες, ας πούμε, αν είσαι άστεγος, δεν πρέπει να είσαι χρήστης, δεν μπορείς να πας σε ένα ξενώνα. Αν είσαι χρήστης, πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι τραγικό. Να καθαρίσεις για 20 μέρες μόνος σου στον δρόμο και μετά να μπεις στο κέντρο. Μα πώς το καθαρίζεις το δρόμο. Πώς έχει αλλάξει η ελληνική κοινωνία σε σχέση με τότε απέναντι στις τρανς γυναίκες? Κοίταξε, αλλάξαν κάποια πράγματα επιφανειακά. Τύπου ορολογίες, τύπου δικαιώματα, τα οποία όμως δικαιώματα είναι και αυτά επιφανειακά. Όταν σου λέει το κράτος ότι μπορείς να βγάλεις, ας πούμε, έκανε ψήφιση το νομοσχέδιο για την νομική αναγνώριση ταυτότητας του 2017. Κάτι που με σημάδεψε στη ζωή μου, παρόλο που εγώ είχα ταυτότητα από το 24 μου. Δεν το έκανα για μένα εννοώ. Ήταν μια διεκδίκηση που ήθελα να ευεργετηθούν νέα παιδιά, να μην περάσουν όλο αυτό που περνούσαμε οι παλαιότερες με τις τράπεζες, με τα σπίτια, στα υπόγεια, να μην μπορούμε να πάμε έναν όροφο παραπάνω γιατί ήταν πολυτέλεια, δεν μπορούσες. Σε τραβεστή, σε μίασμα. Αλλάξαν κάποια πράγματα, εντάξει. Υπάρχουν πολλά τρανς άτομα πλέον που δεν χρειάζεται να κάνουν τέτοια καλά αυτή τη δουλειά. Αλλά πάντα υπό προϋποθέσεις. Ο όρος τρανς λοιπόν είναι μια ομπρέλα που εμπεριέχει όλο το φάσμα. Και είναι πολύ καλό αυτό. Είναι πολύ καλό γιατί ένα τρανς άτομο το οποίο δεν είναι υποχρεωμένο να πει τι έχει κάτω στα σκέλια του και στον καβάλο του, είναι καλυμμένο μέσα σε αυτό. Οφείλει να τον ρωτήσει μόνο, ή μάλλον δικαιούται να τον ρωτήσει κάποιος, ένα άτομο, μόνο αν ενδιαφέρεται ερωτικά για αυτό το άτομο. Αλλιώς δεν έχει κανένα λόγο να με ρωτάει εμένα ο κάθε άσχετος αν έχω κάνει επέμβαση ή όχι. Είναι τρομερά προσωπικό δεδομένο του κάθε ανθρώπου. Είναι σαν να ρωτάω μια γυναίκα αν έχει κάνει προσθετική στήθους ή αν έχει αφαιρέσει το στήθος της επειδή έχει καρκίνο. Είναι πολύ προσωπικό και πολύ κακό. Έχει κακό πρόσημο όλο αυτό. Οπότε αυτή η ορολογία τρανς είναι, νομίζω, ότι καλύτερο έχει βγει και μακάρι να μην αλλάξει. Υπάρχουν δύο σχολές, οι οποίες και αυτές με μπερδεύουν. Η μία λέει να είναι πολλά τα φύλλα, η άλλη λέει είναι ένα, κανένα. Το ψάχνουν ακόμα, φαντάζομαι, και γίνεται τεράστια κουβέντα, όπως είπαμε πριν, το φύλλο. Ευτυχώς. Εσύ τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι για το φύλλο δεν μπορώ να ξέρω. Θέλει επιστημονικές γνώσεις. Μην γελιόμαστε. Η σεξουαλικότητα όμως είμαι πεπισμένη 100% ότι είναι ό,τι πιο ρευστό υπάρχει. Διαφοροποιείται αναλόγως αυτόν που έχεις δίπλα σου. Με έχουν μπερδέψει πάρα πολύ όλα αυτά τα νέα πράγματα. Μπορεί να φταίει και η ηλικία μου, το ρίχνω και εκεί, γιατί όπως έλεγα εγώ μικρότερο για τους μεγάλους, δεν καταλαβαίνεις. Μεγάλος άνθρωπος μπορεί να λένε και για μένα το ίδιο. Δεν θέλω να είμαι έτσι. Προσπαθώ να μην είμαι έτσι. Υπάρχει αυτή η τάση να μην βάζουν κατάληξη στο φύλλο και βάζουν ένα παπάκι. Το παπάκι μου είναι τελείως αντιπαθές. Μου είναι... Δυστυχώς δεν μου είναι αδιάφορο. Καταρχάς είναι ουδέτερο. Άρα έχει φύλλο. Και το ουδέτερο προσωπικά είναι ό,τι πιο κακοποιητικό έχω φάει στη ζωή μου. Το τραβέλι, το τραβεστή, το έτσι, το. Προσωπική μου. Δυστυχώς δεν είναι μόνο προσωπική μου, όμως είναι για πολλά τρανς άτομα. Το non-binary που λένε μπορεί να υπάρχει. Εγώ δεν μπορώ να το κατανοήσω. Είναι τόσο κακό. Δεν μπορώ. Όχι να το δεχτώ, να το κατανοήσω. Δεν μπορώ. Πρόσφατα στις αμερικανικές εκλογές υπήρξε υποψήφια τρανς η οποία εξελέγει. Πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να δούμε κάποιο αντίστοιχο γεγονός στην Ελλάδα? Δεν νομίζω. Δυστυχώς είχα κάποιες ελπίδες, όχι. Πήγαινε κάπως λίγο το πράγμα έτσι πιο. Είχε έναν αέρα. Είχε μια αισθάνση της αισιοδοξίας. Ήταν όλο πολύ φαινομενικό. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πιέζει πολύ για πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα έχουν κατακτηθεί επειδή πρέπει και όχι επειδή θέλουν. Επειδή θεωρώ ότι για ομάδες ανθρώπων που είναι πολύ μικρός ο αριθμός, αν θέλει μια κυβέρνηση, μπορεί να το κάνει ανώδυνα. Όταν η ίδια μια κυβέρνηση το βγάζει στην επιφάνεια ως κάτι πολύ grande και πολύ super wow, θα αντιδράσουν δυστυχώς αυτοί που θα αντιδρούν πάντα. Θυμάμαι δηλαδή με την ΝΑΤΦ, όπως λέγεται, την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, το νομοσχέδιο, όταν άνοιξε η δημόσια συζήτηση, όλη μου η ζωή έγινε ένα μπούμεραγκ. Είναι ορόσημο αυτό. Το επαναφέρω ξανά στην κουβέντα, διότι περνώντας ο καιρός, όλη εκείνη η κακοποίηση που έφαγα 10 μέρες περίπου, τόσο κράτησε, στα social, σε συναντήσεις γενικά έτσι, με ανθρώπους, πολύ κακοποίηση. Σχόλια, επειδή έχω ανοιχτό και το προφίλ μου και είναι αρκετά έντονο το προφίλ μου, δεν μασάω τα λόγια μου, ποτέ δεν το έκανα. Δεν πέθανε η μάνα στην ώρα που σε γένναγε, ήταν πολύ light μπροστά σε αυτά που εισέπραξα. Μου έκανε πολύ κακό που ενεπλάκει τόσο έντονα σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω όμως ότι ξεσηκώθηκε τεράστιο κύμα αντίδρασης. Για πόσους ανθρώπους. Το τρανς κομμάτι κάτι γύρει. Και αυτό που γύρει είναι ο καθρέφτης. Ένα τρανς άτομο είναι από τη φύση του επανάσταση σκέτη. Καταρρίπτει τα πάντα. Φίλο, θρησκεία, οικογένεια, εικόνα. Ό,τι ξέρουμε και δεν ξέρουμε, άμα την εμφανίσει, το έχει καταρρύψει. Άννα μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Σου εύχομαι τις καλλιτεχνικές σου ανησυχίες που έχεις, να τις επεκτείνεις. Είμαι καλλιτέχνης αυτό. Και να βρεις έτσι σε αυτό ένα στήριγμα και ίσως... και κάτι παραπάνω. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Στην υγεία σου. Στην υγεία σου. Πιστεύω ότι είμαι πεπισμένη ότι ο έρωτας είναι πηγή ζωής, είναι η ίδια η ζωή. Είτε είναι σαν πράξη, είτε σαν συναίσθημα. Είναι τεράστιο κομμάτι για μένα. Και μόνο σε μένα θα μπορούσε να συμβεί, γιατί είμαι το πιο παράδοξο άτομο. Δεν έχω ερωτική ζωή εδώ και 2 χρόνια. Και πρώτη φορά το λέω έτσι δημόσια με την έννοια ότι υποτίθεται είμαι διευθύντρια στο Red Umbrella. Εκπροσωπώ κάποιους ανθρώπους σε αυτό το πράγμα και όμως απέχω 2 χρόνια εντελώς. Για λόγους προσωπικούς. Απ' τη ζωή μου θέλω να ερωτευτώ. Δεν είναι τρελό. Θέλω να ερωτευτώ πολύ. Έστω να είναι ο τελευταίος έρωτας της ζωής μου. Και ας με πρίξει τα πατώματα κάτω. Το θέλω πολύ. Μα νιώθω ζωντανή έτσι. Ποιες γυναίκες θαυμάζω. Όλες. Δεν γίνεται να με θαυμάζεις μια γυναίκα. Ειλικρινά το λέω, δεν βαφκαλίζω τίποτα. Όταν όλο σου το είναι και όλη σου η ζωή είναι αυτός ο σκοπός, να φτάσεις σε αυτό το πράγμα όσο γίνεται. Έτσι πιστεύεις τότε ότι θα γίνεις κάτι τέτοιο. Δεν είσαι κάτι τέτοιο, είσαι άλλο πράγμα. Άλλο γυναίκα, άλλο τρανς γυναίκα. Δεν γεννιέσαι, γίνεσαι. Έχει διαφορά. Κάθε γυναίκα πιστεύω είναι άξια θαυμασμού και πολλοί άνθρωποι, αλλά με ρώτησες για τις γυναίκες τώρα φυσικά. Η μητέρα μου πρώτα απ' όλα. Έχω πάρει απίστευτες αρχές από τη μητέρα μου, χωρίς ποτέ να μην μου πει «Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο». Παρακολουθούσα αυτά που έκανε και πάντα με άφηνε έκπληκτη. Αγράμματη, μια γυναίκα από χωριό, είχε μια απίστευτη θέση για τη ζωή. Και δεν της ήρθαν και εύκολα τα πράγματα. Η αδερφή μου μεγάλωσε ένα παιδί μόνη της, μαζί το μεγαλώσαμε, αλλά στην ουσία αυτή το έβγαλε και το πήρε όλη την ευθύνη. Γενικά, οι γυναίκες, ξαναλέω, είναι πολύ πιο δυνατές από τους άντρες, από ότι είναι άξιες θαυμασμού, έτσι κι αλλιώς. Φτάνει στο ισόγειο. Το τραγούδι πλέον ακούγεται πολύ καθαρά. Ναι, είναι το Woman in Love. Κανείς δεν είναι σε αυτό το χώρο. Ανοίγει την εξώπορτα και βγαίνει στο μικρό στενάκι. Άντρες πήγαιναν και έρχονταν χτυπώντας κουδούνια και ανοίγοντας πόρτες. Πέρασε σαν αερικό ανάμεσά τους, μα κανείς δεν γύρισε να την κοιτάξει. Άκουγε τα κύματα να την καλούν και περπατούσε σαν υπνοτισμένη. Φτάνει στο κουμκαπί. Η μουσική ακόμα στα αυτιά της. Σιγοτραγουδούσε. Κάθισε απέναντι, όπως πάντα. Ολόγυμνη, ξυπόλυτη. με τον αέρα να χορεύει στα μαλλιά της. Οι ψυχάλες από τη θάλασσα, σαν χιλιάδες εραστές, χάρευαν το κορμί της. Σχεδόν ερεθίστηκε. Χαμογελούσε ελαφρά. Αυτοκίνητα περνούσαν, ζευγάρια, παιδιά. Κανείς δεν την κοιτούσε περίεργα. Ο καθένας κοιτούσε το δρόμο του και τη δουλειά του. Μα ούτε μια ματιά δεν αντάμωσε ειρωνική. Κάποιοι τις έγνεψαν σαν να τη χαιρετούσαν. Μερικοί τις χαμογέλασαν. Κινήθηκε αργά προς τα κύματα, τινάζοντας πίσω τα καστανόξανθα μαλλιά της και δίνοντας όθηση στα ακροδάχτυλα των ποδιών της, νόμιζε πως θα βουτήξει στο νερό. Κολυμπούσε σαν να το έκανε χρόνια, αβίαστα, αρμονικά. Έφτασε σε ένα νησάκι απέναντι και κάθισε να ξαποστάσει σε ένα μικρό βράχο. Ξημέρωνε. Είχε χρόνια να δει Ανατολή. Μέρες του Πάσχα πρέπει να ήταν, μπορεί και Μεγάλο Σάββατο, μάλλον πριν την Ανάσταση. Προχώρησε προς το εκκλησάκι που φάνταζε κάτας προς την άκρη της βραχονησίδας. Είχε γεμίσει ο τόπος από μόβα αγριολούλουδα. Μόνο τέτοιες μέρες άνθιζαν, τις είχαν πει οι ντόπιοι. Μπήκε στο ξοκλήσι σαν να ήταν ντυμένη, κι ας μην ήταν. Ο δικός της Θεός δεν είχε προκαταλήψεις. Μια γυναίκα άναβε ένα μικρό λευκό κεράκι. «Μαμά, τι κάνεις εσύ εδώ, πάλι κερί ανάβεις?» «Μα όλα τα χρόνια, παιδί μου, δίπλα σου ήμουν και ας μην ήσουν κοντά μου. Κάθε φορά που με έχεις ανάγκη το ένιωθα και άναβα ένα κερί για σένα. Να σε προστατεύει ο Θεός». Δεν απάντησε. Της χαμογέλασε μόνο, ένα χαμόγελο γεμάτο ευτυχία, λύτρωση, ελευθερία. Της έπιασε το χέρι και με βρεγμένα μάτια της το φίλησε. «Αχ, μανούλα μου, να ξέρεις τη δύναμή σου».